των εξαγωγών. Κάτι που συνεχίζεται και στο 11μηνο του 2016, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ. Έχουμε μια συνολική αύξηση γύρω στο 2% με εξαίρεση τα πετρελοειδή. Αλλά το κυριότερο είναι. Αυτό το 2% ή εσείς περιμένετε ίσως και κάτι παραπάνω? Το κυριότερο είναι σε ποιους κλάδους από αυτούς έχουμε αύξηση και. Η διάρθρωσή του, δηλαδή. Ναι, η διάρθρωσή του και σε ποιους δυναμικούς κλάδους έχουμε. Και ιδιαίτερα στον κλάδο των αγροτοδιατροφικών, των ποτών, του ίνου, αλλά και των βιομηχανικών. Ναι, και των βιομηχανικών προϊόντων. Εκεί έχουμε μια αύξηση που κινείται γύρω στο 10%. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που κυρίως δείχνει τις δυνατότητες που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία, τις δυνατότητες που υπάρχουν σε επιχειρήσεις, μεγαλύτερες και μικρότερες, έτσι όπως είναι διαρθρωμένη και η ελληνική οικονομία, αλλά δείχνουν και μία κατεύθυνση για το πώς η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί με καλύτερους όρους και να σταθεροποιηθεί και στα επόμενα χρόνια, όσο ενισχύεται η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, όσο ενισχύεται γενικότερα η εξωστρέφεια της οικονομίας, κάτι που σημαίνει επένδυση στην καινοτομία, σε προϊόντα ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο, σε διεθνές επίπεδο δηλαδή, και προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Α. Κάτι που αυτό δείχνει πώς θα μετατρέπεται και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας σε μια τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή, ένα παραγωγικό μοντέλο της χώρας το οποίο θα ενισχύεται η υψηλή προστιθέμενη αξία του προϊόντος και των υπηρεσιών του, και άρα θα είναι πιο ανταγωνιστικό, θα είναι πιο βιώσιμο και για τα επόμενα χρόνια, και θα βρίσκει το χώρο του, θα ενισχύει το χώρο του σε υπάρχουσες αγορές, αλλά θα βρίσκει το χώρο του και σε νέες. Έγινε πολλή κουβέντα από το 2015 και μετά ότι τα capital controls εμποδίζουν και αναστέλουν την εξαγωγική προσπάθεια. Τελικά τι ισχύει? Κοιτάξτε, προφανώς δυσκολίες υπήρξαν, ιδιαίτερα το 2015. Ωστόσο, το θέμα είναι να βλέπουμε την τάση. Και η τάση είναι ότι οι δείκτες βελτιώνονται σε όλα τα επίπεδα. Και επειδή σας είπα ότι και το 2015 είχαμε αύξηση των εξαγωγών και το 2016 στο 11μηνο, δείχνει ότι όσο άρρωτα τα προβλήματα, τόσο βελτιώνεται η κατάσταση και ως προς τις εξαγωγές. Και εκεί έρχεται και ο ρόλος του οργανισμού, του δημόσιου φορέα που είναι υπό την υποπτία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του Enterprise Greece, του οργανισμού Enterprise Greece, ναι, στον οποίο προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων για να μπορούμε να προωθήσουμε τις ελληνικές εξαγωγές στα ελληνικά προϊόντα. Για να το αναλύσουμε. Στοχευμένο, να υποθέσω. Δηλαδή. Στοχευμένα, ναι, με διάφορες δραστηριότητες και δράσεις που με διάφορα εργαλεία που προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε, που είναι διεθνείς πρακτικές. Να το δούμε λίγο έτσι πρακτικά για έναν επιχειρηματία, μια μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία θέλει να εξάγει τα προϊόντα, της έχει τις δυνατότητες. Τι βήματα πρέπει να κάνει, πώς πρέπει τα προϊόντα αυτά να είναι πιστοποιημένα σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην γνωρίζει ένας επιχειρηματίας, να τα μάθουμε εδώ. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε, είναι διαφορετικό το θέμα του να εξάγεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διαφορετικό το να εξάγεις σε τρίτες χώρες, όπου εκεί υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες και κάθε φορά χρειάζεται να έχεις μια διαφορετική διαδικασία, είτε με διακρατικές σχέσεις που διαμορφώνονται και ανάλογα με τα προϊόντα, είτε στα τρόφιμα είτε σε άλλα. Κάθε περιοχή ζητάει άλλα πράγματα. Υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς στον οργανισμό πήραμε μια πρωτοβουλία να ενισχύσουμε αυτή την πληροφόρηση στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και τις ενδυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπως είπα προηγουμένως, και μαζί με τα επιμελητήρια να διαμορφώσουμε σεμινάρια εκπαίδευσης ενδυνάμει εξαγωγέων το επόμενο χρονικό διάστημα και πληροφόρησης για το πώς μπορείς, όπως είπατε και εσείς, να διαμορφώσεις προϊόντα ή ποια είναι η διαδικασία για να μπορείς να διαμορφώσεις τη διαδικασία. Αυτό που λέτε τώρα, και τα σεμινάρια πότε έγιναν και πότε είναι τα επόμενα. Αυτό λέω ότι διαμορφώνουμε ένα πρόγραμμα, θα είμαστε συνεννόησεις με τα επιμελητήρια όλης της χώρας για να εξελιχθεί αυτό όλη τη χρονιά, το 2017. Ήδη πέρσι, μέσω των επιμελητηρίων, ναι, σε συνεργασία με τον οργανισμό, τον Enterprise Greece. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι σημαντικό γιατί κινητοποιεί, όπως ξέρετε, τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρές και τις μεσαίες που έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτά είναι κατά τόπους, δηλαδή. Κατά τόπους, κατά νομούς, ναι, κατά νομούς, και εκεί θα μπορέσουμε να βρούμε τους όρους, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε για το πώς θα μπορεί να υπάρχει ή πώς ξεκινάς μια εξαγωγική δραστηριότητα ή πώς ενισχύεις την ίδια υπάρχουσα. Υπάρχει ενδιαφέρον από τις είναι δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και γιατί αρχίζουν και οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι
πρέπει να δημιουργήσουν καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και αυτό τους οδηγεί και σε μια διαδικασία να δουν και την εξωτερική αγορά, καθώς, όπως ξέρετε, υπήρχε και μια μείωση εσωτερικά στη χώρα, αλλά και για να δουν να μετρήσουν τα προϊόντα στο εξωτερικό. Και μπορώ να σας πω ότι έχουμε πολλά παραδείγματα ελληνικών επιχειρήσεων και τομέων, κλάδων της οικονομίας, όπως είναι, όπως σας είπα, ο ραδιοτροφικός, ο ναυτιλιακός εξοπλισμός, τα δομικά υλικά, τα οποία έχουν δυναμική και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την προηγούμενη περίοδο, είχαμε αύξηση εξαγωγές. Και το θέμα είναι πώς ενισχύουμε τη δράση μας σε υπάρχουσες αγορές, όπως είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί είχαμε και αύξηση των εξαγωγών μας κυρίως, και σε καινούργιες αγορές, όπως πέρυσι το κάναμε με το Ιράν στην τεχνολογία. Στην Κένια πήγαμε πρώτη φορά με δομικά υλικά, να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε μια αγορά. Στην Κορέα και στην Ιαπωνία πήγαμε για τρόφιμα και κρασί, νέες αγορές οι οποίες μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Και φέτος θα δοκιμάσουμε λάδι, και άλλες αγορές, όπως στην Ινδονησία για τα δομικά υλικά. Το λάδι υπάρχει και αυτό κάπου? Προφανώς. Είναι όλα τα προϊόντα, αλλά το λάδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά υπάρχει δυναμική. Αλλά το ζητούμενο είναι πώς το λάδι. Εντύπωση αυτό που είπατε, ο ναυτιλιακός εξοπλισμός. Είναι ένα καινούριο πεδίο. Ναι, είναι καινούριο πεδίο. Είναι παιδεία, όπως ναυτιλιακός εξοπλισμός και τεχνολογία, είναι παιδεία τα οποία εμείς προσθέσαμε το 2016 και θα τα ενισχύσουμε και τη νέα χρονιά. Ο εξοπλισμός. Πήγαμε πέρσι πρώτη φορά στο Αμβούργο, που είναι ένα κέντρο για το πώς θα μπορέσουν να πουλήσουν ελληνικές επιχειρήσεις σε ναυπηγεία, να κάνουν συμβόλαια για να πουλήσουν καινοτόμα προϊόντα ναυτιλιακού εξοπλισμού. Και φέτος θα διευρύνουμε αυτό το πρόγραμμα. Θα πάμε στην Κορέα, θα πάμε στο Μαϊάμι, στις ΗΠΑ, στη Σιγκαπούρη, ούτως ώστε να αναπτύξουμε έτσι περισσότερο αυτή και τα δομικά υλικά έχει σημασία, γιατί εδώ η κατασκευαστική δραστηριότητα έχει πάθει. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η Μέση Ανατολή. Πολύ σημαντικό για να διατηρηθούν οι επιχειρήσεις και η απασχόληση των κλάδων, έτσι είναι. Να υπάρχει μια εξωστρέφεια. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυναμική και στη Μέση Ανατολή και στην υποσαχάρια Αφρική, και αυτό και στην Κένια πήγαμε πέρσι, θα πάμε και στο Μαρόκο, για να ενισχύσουμε αυτή την τάση προϊόντων τα οποία έχουν ανάγκη και είναι ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο. Κύριε Στάικο, εκείνο που βλέπω εγώ ότι συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ο αγροδιατροφικός τομέας. Πάρα πολλοί μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες από την περιφέρεια που παράγουν τοπικά προϊόντα, που αρχίζουν να μπαίνουν στη διαδικασία πιστοποίησης, συσκευασίας, branding και αυτά, θέλουν να βγουν παρά έξω. Ναι. Εκεί τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Θα βγουν κατά μόνας, θα έρθουν σε εσάς, θα πάνε στα επιμελητήριά τους, για να μάθουν πού είναι οι εκθέσεις, για να μάθουν ποια είναι η διαδικασία? Προφανώς, εντάξει, εμείς και η κατεύθυνσή μας και η στρατηγική μας είναι να είμαστε ένα σημείο αφενός, να είμαστε ένα σημείο επαφής συνεργασιών και συνεργειών των δημόσιων και θεσμικών φορέων. Ναι. Από τη μία πλευρά που σχετίζονται με την εξωστρέφεια, και από την άλλη να είμαστε ο βασικός εταίρος επιχειρήσεων και δυναμικών κλάδων της οικονομίας, για να ενισχύσουμε αυτή την εξωστρέφεια. Αυτό που χρειάζεται και νομίζω ότι είναι κοινός τόπος είναι πώς θα ενισχύσουμε το branding της χώρας γενικότερα σε τομείς και κλάδους οικονομίας που έχει δυναμική, και πώς ενισχύοντας αυτούς τους κλάδους και τους τομείς που έχουμε δυναμική θα ενισχύουμε το branding της χώρας. Δηλαδή είναι μια αμφίδρομη σχέση. Ένας όρημος τέτοιος κλάδος είναι, όπως είπατε, ο αγροδιατροφικός. Και αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι η ελληνική μεσογειακή διατροφή και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πολλά για το λάδι που είπε ο Νίκος. Ναι, και είναι ένα προϊόν αυτό. Λέω με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και γι' αυτό εμείς καταθέσαμε πρόταση στα ΕΣΠΑ, δηλαδή στο Υπουργείο μας, να μπορεί να υπάρξει ένα οργανωμένο σχέδιο προβολής και προώθησης του αγροδιατροφικού τομέα, όπου θα υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, θα υπάρχει το branding του αγροδιατροφικού τομέα, και ήδη θα βγει πρόσκληση στο προηγούμενο χρονικό διάστημα για το πώς θα διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο, και μάλιστα υπόρρινε γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Για πέστε το αυτό, γιατί μπορεί να ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Θα βγει ΕΣΠΑ για αυτές τις επιχειρήσεις? Δεν είναι για λέω είναι για το πώς θα διαμορφωθεί. Πώς θα διαμορφωθεί, δηλαδή. Το branding του αγροδιατροφικού τομέα στη χώρα, και άρα αυτό θα ενισχύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είτε θα τους ενισχύσει, γιατί θα υπάρχει η ενίσχυση του branding του αεροδιοδοτικού τομέα της χώρας. Έμεσα. Άμεσα όμως, αυτό που ρωτάει και ο Χρήστος, υπάρχει κάποια πρόβλεψη για κάποιο οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα στηρίξει ενδεχομένως με κάποιο τρόπο αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν για να βγουν έξω και κάποια κονδύλια, έτσι? Εμείς από την δικιά μας πλευρά, στον βαθμό που μας αναλογεί,
συντονίζουμε τις προσπάθειες προώθησης και προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω των εκθέσεων στο εξωτερικό. Εκεί μάλιστα. Ένα ποσοστό είναι από τον οργανισμό το οποίο. Για να πάνε. Το πώς καλύπτεται γενικότερα η δράση στις εκθέσεις στο εξωτερικό και έτσι μειώνεται και το κόστος τους, αλλά και γενικότερα μειώνεται ο όγκος της δουλειάς τους, γιατί το αναλαμβάνουμε εμείς. Δεύτερον. Αυτές οι εκθέσεις τα ελληνικά προϊόντα έχουν περίοπτη θέση. Δηλαδή, έτσι είναι. Φέτος, μας χάρη στο Παρίσι, όπου ήταν η μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τροφίμων στον κόσμο, ήμασταν η πέμπτη χώρα σε συμμετοχή. Μπράβο. Στον κόσμο, στις 104 χώρες, με ένα σύνθημα invest in taste, επενδύστε δηλαδή στη γεύση, επενδύστε στην ελληνική διατροφή, δείχνοντας τη δυναμική αυτού του κλάδου. Το αναφέρω ως παράδειγμα και αυτό θα το κάνουμε και φέτος. Πουλάει αυτό, πουλάει. Πουλάει και φέτος θα το κάνουμε και σε άλλες χώρες όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί θα στοχεύσουμε ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα. Και επίσης να πω ότι θα καλέσουμε φέτος αγοραστές από το εξωτερικό, όπως το κάναμε και πέρσι, αγοραστές από συγκεκριμένες χώρες και αγορές, να έρθουν στην Ελλάδα και για τον αγροτοδιατροφικό τομέα, αλλά και για τον κλάδο των δομικών υλικών, να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους απευθείας σε αγοραστές από το εξωτερικό. Άρα και αυτό είναι μια διευκόλυνση που θα κάνουμε. Θα φέρουμε εμείς αγοραστές στο εξωτερικό, ή ενδεχομένως να πάμε και με ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό σε στοχευμένες, συγκεκριμένες συναντήσεις. Ποιες είναι λοιπόν οι νέες αγορές που έχουν μπει στο χάρτη σας, στο μικροσκόπιό σας, για να ανοιχτεί η ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα? Όπως σας είπα προηγουμένως. Η Κίνα είναι μία που ξέρουμε όλοι. Όπως σας είπα προηγουμένως. Ναι, είπα προηγουμένως ότι πέρυσι ανοίξαμε μερικές. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα άνοιγμα σε ορισμένες αγορές σε συγκεκριμένους κλάδους. Στην τεχνολογία, στο Ιράν, στην Κένια, στα δομικά υλικά, στην Κορέα και στην Ιαπωνία, στα τρόφιμα και στο κρασί. Φέτος θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη δράση σε τρίτες χώρες, είπα Καναδά, Κορέα, Ιαπωνία και Κίνα για το κρασί, σε συνεργασία με τον κλάδο του Ίνου. Και θα δούμε και αγορές για δομικά όπου υλικά. Εκεί, το ελληνικό κρασί, δηλαδή στο... σε αυτές τις χώρες υπάρχει, αλλά θέλουμε να το αρχίζει κάνουμε. Να, λίγο, εντάξει, πρέπει να υπάρχει αναγνωρισιμότητα, δηλαδή, προφανώς. Ο ίδιος ο κλάδος είναι πολύ όριμος και έχει εξωστρεφεί. Έχει μια εξωστρεφή δράση. Έχει την ποιότητα των προϊόντων. Και γενικότερα. Και έχει ενισχύσει την εξωστρέφειά του ο κλάδος του Ίνου και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ένα όριμο κλάδο. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Αυτό ενισχύει σε κάποιες χώρες, αλλά εμείς πρέπει να δούμε το πώς το ελληνικό κρασί διαμορφώνεται σε πολλές αγορές και χώρες αυτόνομα, ανεξάρτητα το αν υπάρχουν ομογενείς ή όχι. Και επειδή είναι όριμος ο κλάδος του Ίνου στην Ελλάδα, έχει στρατηγικό σχέδιο, αυτό βοηθάει τον οργανισμό. Εδώ που τα λέμε, δεν έχει τη διείσδυση που αξίζει εξαγωγικά το ελληνικό κρασί. Γι' αυτό και σιγά σιγά αυτό ενισχύεται. Είναι τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα χιλιανά. Γι' αυτό έχει σημασία να ενισχύσουμε. Αργεντίνικα, καλιφορνέζικα. Γι' αυτό έχει σημασία να ενισχύσουμε και σε ένα πρόγραμμα μαζί με τον κλάδο του Ίνου. 5,5 εκατομμύρια ευρώ θα είναι μόνο για το 2017. Για αυτό μιλάμε για τον κλάδο του Ίνου που είναι ένα δυναμικό κλάδο. Καλά δουλεμένο κλάδο. Αυτό όμω το πρόγραμμα το οποίο εκπονείτε εσεί θα δίνει την ευκαιρία σε μεγάλε μόνο επιχειρήσεις ή θα δίνει και σε ένα μικρομεσαίο παραγωγό Ίνου να μπει και αυτός, να πάρει και αυτός ένα κομμάτι. Προφανώς αυτό είναι για να ενισχυθούν όλος ο κλάδος, να ενισχυθεί όλος ο κλάδος, γιατί όποια δράση κάνεις και γνωρίζεις και κάνεις περισσότερο γνωστό το κρασί, αυτό σημαίνει ότι έμεσα, δηλαδή όλοι μπορούν να βοηθούν από αυτό. Και προφανώς οι επιχειρήσεις συμμετέχουν με τον ένα τον άλλο τρόπο σε αυτές τις δράσεις. Προφανώς είναι και τα δικά τους σχέδια. Όχι, έτσι αντίδραση για να μην είναι πάλι μεγάλο κομμάτι. Όχι, δεν είναι. Που κερδίζουν το μεγαλύτερο κομμάτι. Όχι, προφανώς λέω, είναι θέμα το ίδιο ο κλάδος έχει διαμορφώσει τους όρους του. Οι ίδιες επιχειρήσεις έχουν φτιάξει το πρόγραμμά τους και εμείς ενισχύουμε σε μια τέτοια τάση. Πολύ ωραία. Κύριε Σταϊκό, στα ΝΟΠΑ φρούτα λαχανικά πώς πάμε? Γιατί εκεί υπήρξε το πρόβλημα με το εμπάργο με τη Ρωσία. Με τη Ρωσία, αλλά παρόλα αυτά και εκεί. Όπως λέτε κι εσείς, υπήρχε δυσκολία και εξακολούθησε να υπάρχει σε όπως ήταν η Ρωσία, αλλά παρόλα αυτά γίνεται προσπάθεια να βρεθούν νέες αγορές και να διαμορφωθούν τα προϊόντα, να διοχετευθούν και αλλού, άρα και εκεί και φέτος έχουμε μια καλή δυναμική. Εγώ να πω από την πλευρά μου ότι σαν οργανισμός φέτος θα κάνουμε περισσότερες δράσεις από πέρσι, δηλαδή αν πέρσι είχαμε 35 εκθέσεις στον κόσμο σε διεθνείς εκθέσεις, φέτος θα κάνουμε 45 περισσότερες και θα ενισχύσουμε ακόμα και το κλάδο της δημιουργικής, ας πούμε, πολιτιστικής βιομηχανίας και το κόσμο θέλουμε να ενισχύσουμε, παραδείγματος χάρη. Θέλουμε να ενισχύσουμε, όπως είπα, την τεχνολογία. Σε λίγο καιρό στη Βαρκελόνη θα γίνει μια μεγάλη έκθεση. Μεγαλύτερη έκθεση στην καινοτομία, στην τεχνολογία και εκεί θα πάμε με ελληνικές επιχειρήσεις και άρα και έχουμε βάλει στο τραπέζι
τους φορείς τεχνολογίας να διαμορφώσουμε ένα πλάνο εξωστρέφειας, και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Το λέω αυτό γιατί φέτος είχαμε και αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων, που είναι στο πρώτο δεκάμηνο στα 2,3 δις. Ναι. Από? Από 700 εκατομμύρια από τον 2015, ένας τριπλασιασμός. Ναι. Και αν κάποιος πει ότι όντως το 2015 ήταν ένα δύσκολο έτος και άρα είχες μεγάλη αύξηση, θέλω να πω ότι το 2016, το πρώτο δεκάμηνο, έχει μεγαλύτερες ξένες άμεσες επενδύσεις, περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις και από το 2014, που ήταν 2 δισεκατομμύρια, και από το 2013, που ήταν 2,1. Δείχνει μια τάση ότι βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα από το εξωτερικό σε σχέση με το τι εικόνα εισπράττουν για την Ελλάδα, και όσο εμπεδώνεται η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα, όσο χρηματοδοτικά εργαλεία έρχονται και αναπτύσσονται στην Ελλάδα, όπως αυτά τη CBRD, EIF, το πακέτο Juncker, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Τι κάνει καλά. Και εννοώ ότι είναι μόχλευση, δηλαδή πόροι οι οποίοι μπορούν να παίρνουν. Πάνω σκάνε, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μπήκαν στο πακέτο Juncker. Υπάρχει απορροφητικότητα στο πακέτο Juncker. Εξελίσσεται. Δηλαδή, εξελίσσεται. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, δημιουργούνται προϋποθέσεις για να έχουμε το 2017 προοπτικές καλύτερες και από το. Μια τελευταία επισήμανση, κύριε Στάικο. Οι ενδιαφερόμενοι, είπατε πριν ότι θα γίνει. Μπορούμε μια να μας βρουν στον οργανισμό. Προφανώς στον οργανισμό. Οποίος, για οποιαδήποτε πληροφορία θέλουν να τους. Ο οποίος έχει διαδικτυακό τόπο. Και διαδικτυακό τόπο του Enterprise Greece. enterprisegreece.gov.gr. .gov.gr. Και επίσης να έχουν το νου τους για τα προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης, τα σεμινάρια που θα γίνουν στα επιμελητήρια. Μέσα από τα μελητήρια. Αυτό πότε θα ανακοινωθεί? Αυτό θα διαμορφώνει το επόμενο χρονικό διάστημα και μέσα από τα επιμελητήρια. Ήδη αύριο θα είμαστε στα Χανιά. Αύριο θα είμαι και εγώ στα Χανιά. Ωραία. Για να ενημερώσουμε για τις δράσεις του οργανισμού και πώς μπορούν να δημιουργηθούν εξαγώγημα προϊόντα. Τέλεια. Να παρουσιάσουμε τον οργανισμό στους μικρούς μεσαίους τοπικές επιχειρήσεις. Το κάναμε πέρσι, θα το διευρύνουμε φέτος ακόμα περισσότερο. Ωραία, λοιπόν, Enterprise Greece αύριο στα Χανιά. Καλά να περάσετε, πιείτε καμιά ρακή και για μας, έτσι θα είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, φίλες και